και ο Μάς Μαντουλίδης και εμείς οι νέοι που συμμετέχουμε σε αυτά τα τουρνουά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και είναι τιμή μας, καθώς είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις και μας θυμίζουν κάθε μέρα πόσο σημαντικό είναι να πιστεύουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις και να θεωρούμε πόσο πολύτιμη είναι η ζωή και η υγεία. Είναι ξεχωριστή χαρά και τιμή για εμάς να μετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις, να βοηθάμε τα παιδιά που έχουν ανάγκη και τις οικογένειές τους. Είναι μια δράση η οποία μας χαροποιεί εμάς πρώτα σαν αθλητές και μετά σαν ανθρώπους. Και ευχαριστούμε πολύ τους προπονητές που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία να αγωνιστούμε με αυτές τις μεγάλες ομάδες. Και προσπαθούμε τώρα κι εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες και να είμαστε όλοι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Εκ μέρους της ομάδας μου θέλω να πω ότι με χαρά συμμετέχουμε σε αυτό το τουρνουά και θα συμμετέχουμε σε κάθε τουρνουά που βοηθάει οικογένειες με προβλήματα. Γι' αυτό κάθε χρόνο θέλουμε να καθιερωθεί να συμμετέχουμε σε αυτό το τουρνουά με τους φίλους του Πέτρου. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο τουρνουά για έναν πάρα πολύ καλό σκοπό, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Είναι μεγάλη μας χαρά σαν ΠΑΟΚ, σαν σύλλογος να είμαστε εδώ πέρα. Θέλουμε να βοηθήσουμε σε κάθε προσπάθεια για να καθιερωθεί αυτό και για τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό όταν βοηθούνται τα παιδιά τα ανάπηρα. Δεύτερον, οι ίδιοι που ασχολούνται γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Έχουν το παράδειγμα στη Γερμανία, στην ΕΣΥ, όπου πλέον ειδικά σχολεία καταργούνται. Γιατί τα ανάπηρα πήγαν στα κανονικά σχολεία. Τα παιδιά τα κανονικά γίνανε ακόμα καλύτερα χαρακτήρα, βοηθώντας τα παιδιά που έχουν το πρόβλημα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε τώρα. Αυτό είναι η πρώτη προσπάθεια. Φιλοδοξείτε να καθιερωθεί? Οπωσδήποτε. Υπάρχει παράδειγμα σύλλογο στην Αμερική, το Charlie Foundation, στην Αγγλία το Matthew's Friend, επειδή είμαστε οι τρίτοι στον κόσμο και να βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο. Με αναπηρία. Με επιληψία πάνω απ' όλα, με αναπηρία και με άλλα προβλήματα. Ιδιαίτερα σημαντικό θα έλεγα και μάλιστα σκοπεύουμε στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γενικότερα να γίνουμε γνωστοί, να ξέρουν ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, ότι ζουν ανάμεσά τους και ότι χρειαζόμαστε βέβαια την υποστήριξή τους. Τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά, δηλαδή θα περιμένουμε να καθιερωθεί το τουρνά των φίλων του Πέτρου. Με τη βοήθεια του κόσμου και με την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Μπαλογιάννης νομίζω θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνέχεια. Πιστέψτε με, ίσως είναι ας πούμε το μεγαλείο της φύσης. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα κάποιοι άνθρωποι να συνειδητοποιούν όλοι κάποιοι συνάνθρωποι τους έχουν κάποιο πρόβλημα και είναι εκεί όλοι μαζί να δώσουν το παρόν. Το πιο σημαντικό θεωρώ ότι όλοι εμείς κάποια στιγμή πρέπει να βγούμε από το καβούκι ότι αμάν έχω πρόβλημα, πώς θα το πω, πώς θα το εκφράσω. Πρέπει να βγούμε να φωνάξουμε, να μην έχουμε πρόβλημα να πούμε την ιδιαιτερότητα την οποία να αντιμετωπίζουμε και οπότε κάποια στιγμή οι άνθρωποι είναι δίπλα μας, αρκεί εμείς να το πιστέψουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα, τόσο η προσπάθεια όσο και εμείς που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και όμορφο το συνέστημα που νιώθουμε να βοηθάμε και να δίνουμε έστω και λίγη χαρά σε αυτά τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα. Οι φίλοι του Πέτρου είναι ένας νέος σύλλογος, είναι μια νέα προσπάθεια που ξεκινάει τώρα και ελπίζουμε να γίνει θεσμός και τα υπόλοιπα χρόνια να ξαναγίνει το τουρνά των Χριστουγέννων και στις επόμενες χρονιές. Πέρα από τους αθλητές, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της διοργάνωσης της φετινής έπαιξαν οι εθελοντές σαν και σένα. Σίγουρα η κούραση είναι μεγάλη, αλλά είναι μια ευχάριστη κούραση. Σίγουρα υπάρχει μια μικρή κούραση μέχρι να οργανωθούν όλα αυτά κτλ. Ωστόσο, τη βάζουμε στην άκρη, γιατί μας χαροποιεί πάρα πολύ που έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του και δεν υπάρχει λόγος να το σκεφτόμαστε καν ότι κουραζόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Εντάξει, ο αθλητισμός ενώνει, μπάσκετ ενώνει και εμείς το δείχνουμε και στην πράξη. Γι' αυτό βρισκόμαστε και σήμερα εδώ, να στηρίξουμε και την προσπάθεια του φίλου μας του Γιώργου του Μπαλογιάννη. Μιλώντας με τα παιδιά, όλα δήλωσαν ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενα και νιώθουν ιδιαίτερη τιμή που συμβάλλουν και βοηθούν σε ένα τέτοιο τουρνουά. Βεβαίως, βεβαίως. Και ελπίζω να γίνει και ο θεσμός και να γίνεται κάθε χρόνο. Και εφόσον γίνεται κάθε χρόνο, εμείς θα δίνουμε παρόν. Μέσα από μια αθλητική εκδήλωση, μέσα από ένα μπασκετικό τουρνουά, να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια μηνύματα στον κόσμο. Και όχι μόνο για αυτές τις μέρες,
έτσι στις μέρες της γιορτινές των Χριστουγέννων. Εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα σήμερα μέσα από αυτή την εκδήλωση. Έχουμε μπροστά μας μεγάλο αγώνα. Πιστεύω είναι όμορφος αγώνας γιατί θα προσπαθήσουμε μέσα από το σύλλογο που θα δημιουργήσουμε, οι φίλοι του Πέτρου, να δώσουμε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε. Από δύναμη έχουμε περίσσια, έτσι, εντάξει, και από θέληση περίσσια. Έχουμε εθελοντές πάρα πολλούς. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τη μεριά μας όσο μπορούμε. Πόσο σημαντικό είναι, και ρωτάω εσάς για αυτή την προσπάθεια, καθώς οι πρεσβευτές, η αρρωγή της προσπάθειας είναι νεαρά παιδιά. Όχι μόνο οι εθελοντές, αλλά και οι ομάδες που αγωνίζονται. Όλοι είναι εθελοντές εδώ. Όλοι, και τα παιδιά που παίζουν, οι αθλητές, και τα παιδιά που έχουν έρθει από το πρώην και ΠΕΠ Άγιος Δημήτριος. Όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι πρωταγωνιστές, όχι μόνο εθελοντές, είναι πρωταγωνιστές. Γιατί για αυτούς είναι η χαρά. Είναι αυτή, και πιστεύω και τις δύο τις μέρες, είμαστε σίγουροι μάλλον, ότι πήραν μεγάλη χαρά όλοι τους με τη συμμετοχή εδώ. Και όλοι δηλώσαν και στην κάμερα ακόμα ότι νιώσαν και ιδιαίτερη τιμή που βοηθάνε τέτοιες αξιόλογες προσπάθειες. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα να φανεί τουλάχιστον με τον αγώνα που θα δώσουμε. Και μιλάω για αγώνα γιατί είναι πραγματικός αγώνας, έχοντας μέσα από το σύλλογο οι φίλοι του Πέτρου αυτό το σκοπό, αυτή την έννοια, έτσι, να βοηθήσουμε, να δώσουμε τα εφόδια στα παιδιά που το έχουν ανάγκη να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό θέλουμε. Νιώθετε την ανάγκη να ευχαριστήσετε κάποιους ιδιαίτερα για την βοήθειά τους, για την αρρωγή τους, προκειμένου να υλοποιηθεί η ιδέα του τουρνουά, αλλά και του σωματείου, οι φίλοι του Πέτρου? Επειδή σαν χαρακτηριστικό μας, το έχω πει, το έχω δηλώσει δηλαδή αυτές τις δύο μέρες, υπερτερεί το εμείς και όχι το εγώ. Και σε αυτό τον αγώνα εδώ, σε αυτή την προσπάθεια, βοηθήσαν όλα τα παιδιά. Μα όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει πρώτος και τελευταίος. Όλοι βοηθήσανε με την ίδια δύναμη, με την ίδια θέληση και με το ίδιο πάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τους υποστηρικτές, από τους εθελοντές, από τις οικογένειές μας, από όλους που ήταν εδώ μέσα, τα παιδιά, από τους αθλητές. Όλοι βάλαν το λιθαράκι τους. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το δεύτερο τουρνουά, οι φίλοι του Πέτρου. Εμείς θέλουμε να γίνει θεσμός. Ξεκινάμε αυτές τις μέρες για το 2014. Θέλουμε να ιδρύσουμε το σύλλογο μέσα από αυτό, να ιδρυθεί ο σύλλογος, και από του χρόνου που θα το θεσμίσουμε ως θεσμό πλέον, να ενισχύεται και να γίνεται πλέον και από το σύλλογο του Πέτρου, αλλά, του φίλου του Πέτρου, αλλά και από όσες ομάδες θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό.